Βαθύς ο πόνος για τους ανθρώπους της γέφυρας Ρίου Αντιρίου μετά την ξαφνική απώλεια του αρχιμηχανικού της Ασκληπίου Δημόγλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε πίσω από την κατασκευή του μεγαλύτερου έργου υποδομής που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και ενός από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα στην Ευρώπη, και δικαίως χαρακτηρίστηκε ως ο έμψυχος πυλώνας της γέφυρας, αφού ασχολήθηκε με τη μελέτη για τη δημοπράτηση του έργου, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στην κατασκευή της από το νευραλγικό πόστο του αρχιμηχανικού. Εδώ έχω δουλέψει για 12 χρόνια, από το 1993 μέχρι το 2005. Έχω πολλούς καλούς φίλους, έχω το φίλο μου το Ζήλ και θέλω να είμαι πάντα κοντά του όταν είναι στην Ελλάδα. Βασικά με την Ένωση των Ετρυπίνων Επιθυμιών που συμπορεύτηκαν για να κάνουν αυτή την Ένωση της Γέφυρας, δούλεψαν όλες οι εθνότητες της Ευρώπης. Έλληνες, Γάλλοι, Ιταλοί, Νορβηγοί, Εγγλέζοι και ακόμα και Αμερικανοί σε ορισμένα στάδια. Γεννημένος στη Λιβαδιά τον Ιανουάριο του 1947, ο Ασκληπιός Δημόγλου έκανε σπουδές πολιτικού μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εργάστηκε στο Λάγος της Νιγηρίας την περίοδο 1975-1980 σε έργα πολιτικού μηχανικού. Κατά το διάστημα 1980 έως 1986 διετέλεσε διευθυντής στις εταιρείες Εθνική Κτηματική και Εκτενεπόλ και ασχολήθηκε με την υλοποίηση οικιστικού προγράμματος σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας στη Θράκη. Αισθανόμαστε και εμείς και όλος ο κόσμος που δούλεψε μαζί μας μία πολύ μεγάλη ικανοποίηση και μία υπερηφάνεια που δίνουμε στη χώρα μας αυτό το έργο. Συνέχισε τη σταδιοδρομία του στην εταιρεία Ελληνική Τεχνοδομική, ως τέλεχος της οποίας συμμετείχε από το 1993 σε όλες τις φάσεις εξέλιξης των διαπραγματεύσεων του έργου της ζεύξης Ρίου Αντιρίου, από τη δημοπράτηση μέχρι και την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης, ενώ συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις δημοπρατήσεις των μεγάλων έργων με συγχρηματοδότηση παραχώρηση της ίδιας περίοδου. Από το 1996 μέχρι και την ολοκλήρωση της ζεύξης είχε τις ιδιότητες του αναπληρωτή διαχειριστή και αναπληρωτή διευθυντή έργου της Κοινοπραξία Γέφυρα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν περπατάω στο δρόμο και άγνωστοι που δεν τους αναγνωρίζω πια μου λένε τι κάνετε κύριε Δημόγλου και μου σφίγγουν θερμά το χέρι. Το στερνό αντίο στον Ασκληπιό Δημόγλου είπαν οι άνθρωποι της γέφυρας, συγγενείς και φίλοι την 5η 30 Αυγούστου στο νεκροταφείο της Κηφισιάς. Όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους, μπορεί εκείνος να έφυγε από τη ζωή, το έργο του όμως, που άλλαξε τα δεδομένα της Ελλάδας, θα στέκεται εκεί για πάντα, θυμίζοντας τι μπορεί να κάνει ο ανθρώπινος νους.